αφρικανική σκόνη επισκέπτεται όλο και πιο συχνά την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια λόγω του φαινομένου της ερημοποίησης που καταγράφεται στη Σαχάρα. Η ερημοποίηση της Σαχάρας προχωρά μάλιστα με ανυπολόγιστα ταχύς ρυθμούς, με αποτέλεσμα οι έρημες περιοχές να επεκτείνονται εις βάρος των καλλιεργήσεων εκτάσεων, αυξάνοντας τις ποσότητες της σκόνης που μεταφέρονται στην ατμόσφαιρα. Έρευνες Ελλήνων και ξένων επιστημόνων έχουν εντυπίσει μια σειρά από δηλητηριώδεις ουσίες που περιέχει η αφρικανική σκόνη, όπως ο μόλυβδος, ο ψευδάργυρος, το χρώμιο, το βανάδιο, το αρσενικό και το νικέλιο. Σύμφωνα πάντως με τον προϊστάμενο περιβάλλοντος Δυτικής Μακεδονίας Δημήτρη Αλβανό, το επόμενο διήμερο οι ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερως τις μετακινήσεις τους. Την τελευταία εβδομάδα όλη η χώρα έχει καταληφθεί από ένα σύννεφο σκόνης αφρικανικής που μεταφέρεται με τους νοτιούς ανέμους που φυσάνε. Το φαινόμενο παρουσίασε έξαρση το Σάββατο και την Κυριακή την προηγούμενη, και σήμερα και χτες είχαμε πάλι μεταφορά σκόνης, η οποία όμως δεν καταγράφηκε στους σταθμούς μέτρησης ποιότητας ατμοσφαιρικής ρήπανσης, γιατί έβρεξε και η σκόνη έπεσε στο έδαφος. Αναμένεται πάλι το επόμενο Σαββατοκύριακο να έχουμε μεταφορά σκόνης. Καλό είναι να τα άτομα, οι ευπαθείς ομάδες, όπως είναι οι καρδιοπαθείς, τα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, με άσθημα ή τα παιδιά, κατά τις μέρες που επικρατεί έχουμε αυξημένη μεταφορά σκόνης, να μειώσουν τις μετακινήσεις, την άθληση σε εξωτερικούς χώρους και γενικώς να προφυλάσσονται από την σκόνη. Το φαινόμενο αυτό παρατηρείται σχεδόν 10 φορές το χρόνο στην περιοχή μας, στη Νότια Ελλάδα ακόμα πολύ περισσότερες. Οφείλεται στην ερημοποίηση περιοχών της Αφρικής, της Βόρειας Αφρικής, και με τη μεταφορά, με τους ανέμους μεταφέρεται και στην Ελλάδα και ακόμα και πιο βόρεια από την Ελλάδα. Δεν καλύπτει μόνο τη δική μας περιοχή, αλλά καλύπτει σχεδόν το σύνολο του ελλαδικού χώρου.